Το νερό είναι υγρό. Φυσικά είναι υγρό. Επόμενη ερώτηση. Όχι να πω. Ναι. Το καλαμά. Στο σημερινό μας interview έχουμε έναν άνθρωπο που είναι entrepreneur, business and product developer. Φτιάχνει τα καλύτερα και πιο νόστιμα γλυκά στην Κύπρο που είναι και vegan. Είναι ο ένας και μοναδικός Marinos. And now sit back and enjoy the interview. Hello. Γεια σου. Τώρα που έρχεσαι 7 λεπτά. Έχει πάρει την αντάξει, αν ήμουν εγώ να μια ώρα. Ωραία φίλε, εγώ να έρθω. Έπρεπε να σας τα πράγματα. Να αρκέψουμε. Έχω να βρίσκω μυαλό σου. Όχι, έπρεπε να σας δω όλα τα πράγματα. Έχω λάπτοπ, κομπιούτερ, κάμερα, recording. Ωραία, τώρα να φύγω. Καλό. Αλλά εντάξει, να κόψω κάποια μάρκετ και να φύγω όλα μέσα. Ναι. Προτιμάς ελληνικά ή αγγλικά τις ερωτήσεις. Βασικά κάποιοι θέλουν είναι ελληνικά, κάποιοι θέλουν είναι αγγλικά. Και εγώ πάω τα χάμε ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν του πειράζει. Εντάξει, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, πόσο θέλει. Εντάξει, ελληνικά καλά. Από πότε είσαι, Κυπρέος. Ναι. Α, ωραίος. Το λοιπόν. Πώς θέλεις εσύ. Εμού. Πώς θέλεις, είμαι... Βασικά, το κύριο γονή μου που είναι Κύπρο. Άλλο βάθμα γεννήθηκε στην Αγγλία, 23 χρόνια νομίζω. Και με έρθει πολλά. Και έστειλε με Πασκάλ και ξέρω αρκετά καλά αγγλικά. Πασκάλ, ρε. Ναι. Ήταν πόσο χρόνο είσαι. Εγώ. Πόσο χρόνο είσαι. 17 μήνες τώρα. Α, πάει ακόμα Πασκάλ. Ναι. Εντάξει, πάμε. Με στην καραντίνα τώρα και εσύ και πολλά. Πάμε. Ένα ο Πάνος θα με, βλέπει μαζί μου. Ω, φίλετε καλά. Μα πού? Μα λέμε σώμα Πασκάλ. Όχι, α, είσαι λεμισαμός. Όχι, εγώ είμαι που η Λαρνάκα. Α, Λευκοσία, Λευκοσία, Λευκοσία. Ο Πάνος που είπε, Λευκοσία Πασκάλ. Τι? Πού πήγαινε ο παρέας σου, Λευκοσία Πασκάλ είπες. Λευκοσία, Λευκοσία, ναι. Ένα αδερφός της Ολυμπίας, ο Πάνος. Ολυμπία είναι κόρη του αδερφού. Α, οκ. Εντάξει, έχετε πάρα πολύ χατζή μαζί, να. Είμαι πολλά μεγάλα σας φαν. Ναι, το μεταξύ έχω μια απορία. Η Ολίβια με την... Πώς είναι το όνομα της, έφερα το πω λάθος. Κότσο... Μαρία. Ναι, ναι, Μαρία, ναι. Τι είναι... Φίλοι. Φίλες. Επειδή μοιάζουν πάρα... Για μένα πάντως μοιάζουν. Τα χάνε, νομίζω τα χάνε, έχουν καμιά συγγενεία. Α, όχι, έχουν συγγενεία. Μια σου είδες, θα έλεγε που την είχαμε την Μαρία. Σερβία νομίζω. Σερβία. Ωραία φάση. Το λοιπόν. Ναι. Πάμε. Που τα TikTok trends, ξέρεις τι μπορεί, μπαίνεις TikTok και βλέπεις. Πέτρε, περίμενε να φύγω το... Θα πάρω φλάκι μου, πότε πήγα. Πάσε και ξέρω. Σωστό. Το λοιπόν, πέ μου τα καλύτερα και τα χειρότερα TikTok trends που είδες. Αχα. Να κάνω pass επειδή έτσι τίποτα ονόματα. Μπορεί να μου τα εξηγήσεις, δεν ξέρω τα ονόματα, το λέω. Α, οκ. Να τα σκεφτώ τα καλύτερα και χειρότερα, να σου πω ένα καλύτερο, να σου πω ένα χειρότερο. Κοίτα, για μένα τα χειρότερα σε εισαγωγικά για μένα εκεί να μπορώ να κάνω. Δεν σημαίνει ότι κάτι. Δεν σημαίνει ότι κάτι. Αν είναι χειρότερο, ότι είναι ωραίο, είναι καλό. Τα χειρότερα για μένα είναι τα dance. Trends, επειδή δεν μπορώ να χορέψω. Δεν το έχω με χώρο. Ναι, νιώθω ότι εγώ. Ή το cringiest, το cringiest που είδες τα χάπου εντύγια, τα χα, what the fuck. Το ποιο? Το cringiest TikTok trend. Ποιο να το δω? Όχι, τα χα, είδες κανέναν cringy TikTok trend τα χα. Για να τα χα βάλεις σαν το worst. Αχα, cringy TikTok trend. Και το καλύτερο σου? Το κα...
καλύτερο καλύτερο trend του TikTok. Κοίτα, αρέσκουν μου πάρα πολλά transitions. Αρέσκουν μου πάρα πολλά βλέπω transitions, δηλαδή που κάνουν φάσεις που είναι πίσω ή που μπροστά πίσω. Αρέσκουν πάρα πολλά. Πάνω θα κάνω κάποια, όσοι μπορώ να έχω. Κάνω κάτι πεις, δεν είμαι πολύ καλός, αλλά είναι που τα καλύτερα trends. Για μένα. Φίλε, ας πω αλήθεια, είχε έναν πολλά σπουδαίο. Τώρα στο νεύρο στο στήλο, ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Κάτι έτσι που κάνει είναι άψογα. Αν το εύρω να το βάλω στο βίντεο, που να το ανεβάσω στο YouTube. Επόμενο είναι, ποια είναι τα χειρότερα ή τα καλύτερα comments που σου έκαναν οι άνθρωποι. Τα που σου έκαναν πολλά roast ή που είναι πολλά ηλίθια, έτσι φάση. Κοίτα, το πιο ίδιο comment που μου έκανα ως τώρα πάνω σε μια vegan συνταγή που έβαλα όταν έγραψα plant milk κάνα μου comment κάτω μα είναι vegan τελικά η συνταγή σου επειδή είχε milk μέσα. Α, ναι, ναι, είδα το κοινό. Κάνα μου plant milk, τι εννοείς. Φίλε, τι είναι το πράγμα, είδα το. Πάνω τώρα, τύπου χαχα, βλέπουμε σαν τσογελουμένας. Πολύ φασί, αλλά εμείς φτιάχνουμε comments και έχουμε την ευκαιρία εμείς να έχουμε το Κωνσταντίνη φούρνο στην Λευκοσία. So, επειδή κάνουμε πολύ content μέσα στο φούρνο, έρχονται με το προσωπικό μας, έρχονται στο store φούρνο actual ανθρώποι και αλλούσει, ας πούμε, πολλές ηλικίες, 70 χρόνων, 60 χρόνων, 30 χρόνων, 10 χρόνων. Ήρθαν και ζήτησαν αυτόγραφο της Μαρίας της Καλαμαρούς που μέσα σε TikTok. Τούτο ας πούμε για μένα το κορυφαίο, ότι ήρθε μια δεκάθρονη και τη μάμα της να της ζητήσει αυτόγραφο της Μαρίας που δουλεύει στο φούρνο μας λόγω των πελάρων που κάνουμε μέσα στα βίντεο σου. Εντάξει, αλήθεια, τα είχα σκέφτει, τα είχα να διασκέζεται που κάνεις και είναι κανεί, τα είχα να έχει και φανς και να σκεφτεί κάτι, τα είχα το πιο ωραίο πράγμα. Πολλά πίστευτο. Είναι ωραία φάση. Εντάξει, είναι ωραία φάση. Ναι, είχε χάσει. Επόμενο είναι το νερό, είναι υγρό. Το νερό τι? Το νερό είναι υγρό. Φυσικά είναι υγρό, να πω. Επόμενη ερώτηση. Όχι να πω. Α, ναι. Το καλαμάκι είναι, έχει μια ή δυο τρύπες. Δύο τρύπες. Γιατί? Η προηγούμενη μου δεν ξέρω εδώ και αφήνει μου είχε σει μια τρύπα. Εντάξει, μπορώ να το πάρεις όχι μια τρύπα, μια τρύπα, δεν λάζω. Επόμενη ερώτηση. Τα cornflakes εν σούπα. Ναι. Γιατί? Σκέφτον τραχανά. Σκέφτον τραχανά γκριό. Έτσι, τα πιο πολυτάρι που γυρίσκονται. Και επιπλέον μέσα έναν υγρό. Άρα σου. Σωστό Ιουζίνο. Αξί, λάδι μου ακριβώς τις αντίθετες απαντήσεις που την προηγούμενη. Δηλαδή μου ότι η σούπα είναι μπουντο, η κόμπλεξ είναι σούπα. Α, ωραία. Μπορείς να κλείψεις τον αγκώνα σου. Μπορώ να. Να κλείψεις τον αγκώνα σου. Περίμενα τον αγκίσω, στο άμπο ξεμάζω το χέρι μου. Να το κλείψεις. Τι εννοείς. Να τον κλείσω. Να τον κλείψεις τον αγκώνα σου. Ναι. Ο παρέας μπορεί. Α. Ο παρέας σου μπορεί να τον κλείψει τον αγκώνα του. Παρέα. Παρέα. Δεν μπορεί. Έλα να κλείψω τον αγκώνα σου. Δεν μπορεί. Αξίζει το πράγμα κάποιοι μπορούσε είναι και πολλά απίστευτο. Α, δεν είμαστε που ζήτησε. Τι προτιμάς παραπάνω, τον παπά ξέρει η μάμμα σου. Για τη μάμμα μου. Γιατί? Α, μότρευτο. Μότρευτο, σε οκ, νιζάς τον παπά σου καλά. Είμαι βουτυρού. Με μου? Είμαι βουτυρού. Οκ. Έχετε κάνει ποτέ έγκλημα? Ναι, αλλά θα ήθελα να πω τι είναι για obvious reasons. Ναι, έχει κάτι να κάνει έγκλημα που μπορείς να το πει.
πεις. Εγκύμα. Ναι, μπορεί να κλείψεις κάτι, ξέρω εγώ. Κοίτα, έχω κάνει, αλλά δεν μπορώ να πω δυστυχώς, επειδή... Πολλά. Επιτρέψω όλα σου. Εντάξει, δεχτώ. Είπαμε εδώ. Τι βάζεις πρώτα, τα κόμφεξ ή το γάλα? Το γάλα. Γιατί? Είναι ψυχοπαθής. Γιατί? Δεν έχει απάντηση. Όχι, είσαι ψυχοπαθητή και δεν έχει απάντηση. Ακούσατε εδώ, προσέγγετε, α. Μετά. Γιατί δημιουργείς καταπληκτικά βίντεος? Γιατί δημιουργώ καταπληκτικά βίντεος? Ναι. Του σοβαρή ερώτηση. Και ένα στιγμό. Α, ένα. Δεν πιστεύω είναι καταπληκτικά τα βίντεο μας, απλά κάνουμε πασαμά. Κοίτα, παίρνουμε καλά μας αυτούν τα πραγματικά. Δηλαδή, θεωρούμε τα βίντεο μας εμείς και γελούμε. Δεν έχει σημασία. Καλά κάνεις. Εάν θα μπορούσε να έχεις μια σούπερ δύναμη, τι θα ήταν? Να μπορώ να πείθω τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλω. Φολάξε μου γίνον, α. Μετά. Αν θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε για μια μέρα, δεν μπορεί να κάνεις. Να μπορώ να πείσω τον κόσμο να κάνω ό,τι θέλω. Για μια μέρα. Για λίγο πράγμα, ξέρουν πράγμα σημαίνει μετά μπορώ να πείσω τον κόσμο να κάνεις, να κάνει ό,τι θέλεις. Μα ξέρεις γιατί είναι το πράγμα να θέλεις το, είναι είσαι psychopath, βάλεις το γάλα πρώτα. Ε, ακριβώς. Γι' αυτό, προσέγγετε, α. Προσέγγετε, α, προσέγγετε. Ακούσες το. Δηλαδή ο ίδιος. Λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος κατά γνώμη σου να πάει viral στο TikTok? Πραγματικά να κάνει content που του αρέσει εκείνου, που πιστεύει ότι είναι καλό το content και να προστάρει συχνά content. Και το πιστεύω επειδή δεν μπορεί να πάει στην κυρά. Δεν μπορεί να πάει viral σε όλα σου τα βίντεο που την αρχή χωρίς να ξέρει η μάνα σου. Σωστά. Άρα, αν θέλει να πάει viral, πιστεύω πρέπει να κάνεις καλό content, να θεωρεί ο άλλος να πιάνει κάτι, να πιάνει value, να πιάνει μια αξία. Okay. Επειδή αν δεν έχει αξία, αν είναι ηλίθιο το content που κάνεις, αν είναι σάχλες, αν είναι μαλακίες, είτε να προσεγγίζεις τον κόσμο που του αρέσουν οι σάχλες και οι μαλακίες, είτε δεν έχεις τίποτα. Ενώ αν κάνεις καλό content, quality content, να διάσει κάτι, στο audience, πιστεύω ότι κάποια βίντεο είναι να πάσει πάει. Και κατ' επέκταση να συνεχίσεις την ροή, πάει καλή κραρά. Είπεν το. Ξέρετε μου λέμε τώρα, πώς θα κάνουμε το post. Φίλε, όμως το quality είναι subjective. Πάρα πολλά subjective, αλλά μπορείς να βάλεις κάποια guidelines. Τουλάχιστον, τα guidelines να ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, οι οποίες είναι να έχει μια αρχή, μια μέση, έναν τέλος, ένα content balance. Να διάσει κάποια αξία, όταν μιλούν για niche market, δηλαδή συγκεκριμένο market, δηλαδή εσύ, εγώ κάνω γλυκά χωρίς ζάχαρη. Δεν πάω να πιάσω όλη το market του φαγητού. Και άλλο niche, γιατί σε εκείνους που τους αρέσει η γυμναστική και θέλουν να κάνουν cheat meal, που είναι τόσο guilty, πάω niche, που το σημαίνει niche. Τώρα, αν πάει να κάνει για όλο τον κόσμο του φαγητού, θα σου πει τον Ράμψη. Ναι. Άρα, τούτο είναι ένα guide. Τώρα, αν κάνει συνέχεια πράγματα τα οποία δεν είναι ο εαυτό σου, δεν μπορεί να είσαι εμείς, δεν μπορεί να προσεγγίσει πολύ κόσμο, άρα δεν είναι quality για μένα. Ναι. Εντάξει, δεν ήξερα αν τον ξέρει, ούτε δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά μιλά σαν τον Γκάρι Βι. Δεν ήξερα αν τον ξέρει τον άνθρωπο. Ακούω πάρα πολλά τον Gary V. Ένας από τους μέθορες μου ατέλειωτες ώρες μαζί με τα podcast που ακούω από τον Gary V, Tony Robbins, μέρος της ζωής μου, full. Όλοι πρέπει να ακούσουν Gary V. Όλοι. Ωραίο. Και πού είναι το... Κοινός ο Dean, ο παρέας του Tony Robbins, ο Dean, ο άλλος που είναι η ίδια.
μεγαλούθια ο... Ναι, τι νόησες, σαν το σκάμ, σαν τον Τάι Λόπες, όχι σαν είναι. Είναι σκάμ. Ενώ σου τάχα... Τι πες. Τι νομίζω ότι είναι κον αρτιστ, ο γινός ο Ντίν, παρέας του Τόνι Ρόβινς. Νομίζω είναι κάποιος. Ποιος νομίζει. Εγώ. Τι φαίνεται. Α, κοίτα, για να κάθεται δίπλα του Τόνι Ρόβινς, είναι καθόλου σκάμ. Απλά, άριστο για μέ. Αν κάθεται δίπλα του Τόνι Ρόβινς, δεν μπορεί να είσαι σκάμ. Και εγώ τάχα έτσι, είστε, τάχα μόνο μου βλέπω το Τόνι Ρόβινς για μέ, όχι εγώ, εντάξει, πρέπει να έχει κάποιον trustworthiness. Άμα δεν είναι ο Τόνι Ρόβινς, απευθείας θα τον κάνουμε reject. Ακριβώς, ακριβώς. Επόμενο, αν θα μπορούσατε να πείτε ένα πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο, τι θα ήταν? Το πιο μεγαλύτερο vibe που έχω μέσα μου εγώ που είναι το trade your expectations for appreciations. Καθόλου κλισέ, καθόλου μαλακίες. Είναι αν καταφέρεις εσύ κάθε μέρα ή όσο πιο συχνά μπορείς να θυμάσαι να ανταλλάσσεις τις προσδοκίες που έχεις σαν άνθρωπος με ευχαριστίες. Δηλαδή αντί να περιμένεις σε τέτοια πράγματα που του όλον τον κόσμο να σου δώσει, καλύτερα να σταματήσεις, δεν περιμένεις τίποτε και να απλά να μετράσεις τις ευλογίες που έχεις. Έχω σπίτι, έχω φαγητό, έχω ανθρώπους, έχω τα πόθηκια μου, έχω τα βαχτήλια μου, μπορώ και μιλώ. Καλά, ανθρώπους που δεν τα έχουν. Έτσι, απλά για να θυμίσουν όλο τον κόσμο, έχει ανθρώπους που δεν έχουν, ξέρεις, δεν έχουν δάχτυλα, ρε, δεν έχουν δάχτυλα, δεν έχουν σέρκα, δεν έχουν πόθηκια. Απλά πρέπει να λίγο σαν ανθρώπους. Είμαστε και θύματα της κοινωνίας, οπότε αυτό το νούμερο ένα πράγμα, πραγματικά προσπαθώ να θυμίσω για αυτό μου κάθε πρωί μου. Συμφωνώ και εγώ, πρέπει να είμαστε παραπάνω grateful και να μην καρτερούμε κάτι από τους άλλους. Απλά να διούμε και αν μας δώσει πίσω, καλώς. Έτσι η φάση. Και εγώ τα είχα προχτές, είχα μια καθαρίστρια που έρχεται για 5 χρόνια συνεχόμενα, έφυγε σίγουρα τα λεφτά της, έπιανε σπίτι στην χώρα της και τελικά ο άντρας της έπιανε στο σπίτι και έρχεται ο ξενικού σπίτι και πήγαινε πως είναι τώρα έτσι ριάγει. Αυτό το πράγμα δεν μου πόντο πράγμα. Και τα είχα πόσο... εγώ κάποιες φορές δεν βριάζω επειδή οι άνθρωποι παραπονιούνται για ξέρω εγώ καφές τους, δεν είναι αρκετά βραστός ή θα βάλα λίγο παραπάνω γάλα. Και εδώ σπουνιάραμε στα μούτρα τους. Δεν καταλαβαίνω συμποστό πόσο λάξι είμαστε. Μπορούμε να νευριάζουμε για το πράγμα, ναι, έχεις δίκιο, έχω δίκιο, αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις, ο πλήστος κόσμος, δηλαδή, τι είναι ο πλήστος, δεν είμαστε πιο εξυπνήμεις, απλά ο κόσμος ο οποίος ένιξε την ευκαιρία να ψάξει πιο βαθιά την προσωπική ανάπτυξη, τύπου Tony Robbins, τύπου Gary Vee, τύπου κάποιο role model, ο οποίος επέτυχε κάποια πράγματα στη ζωή του και να μάθουν, κάποιες τουλάχιστον διαφορετικές αρχές, δεν μπορεί να τον φταίξεις. Και επειδή δεν ξέρει, δεν ξέρει. Άρα, επειδή δεν γνωρίζεις τι γίνεται που γνωρίζεις εσύ, δεν μπορείς να τον κρίνεις τον άνθρωπο του άλλου. Εντάξει, σιγουριστικό, εσπαστικό, αντιμετωπίζω, να πω, αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Έχω επιχείρηση με εκατοντάδες πελάτες την ημέρα, συνεργάτες την ημέρα, οπότε αντιλαμβάνεσαι, αν την νύχτα κάποιος έρθει καλά, την επόμενη μέρα μπορεί να έχει μούτρα. Έχει τα μούτρα να βγάλει πάνω. Άρα, μπορούμε να πούμε στο παιχνίδι να κρίνουμε συνέχεια ένα στον άλλον. Έκανα ένα παρκέο αν και δεν χρειάζεται να εκνευρίζουμε, αλλά μετά να μην μπορεί. They don't know better. Οπότε, είναι καλύτερο να κάνουμε focus το τι μπορούμε εμείς να δούμε την ώρα μη. Παρά να πούμε και λέει όποιος πρέπει, δεν μπορεί να αλλάξει 8 δισεκατομμύρια πλάσματα τώρα, εσύ μόνος σου, τώρα. Takes time. Όμως εγώ προσωπικά προσπαθώ τάχα να κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί νευριάζω στο άτομο, νευριάζω τάχα, κάνω τάχα, πιώσω θυμός, φταίω το πάσο στον εαυτό μου. Τάχα ότι εγώ πρέπει να τους κάνω να αλλάξουν την γνώμη τους ή να τους δοκοτσίν το seed, να μεγαλώσει και να αλλάξουν το mindset τους. Όπως μου έκαμε εμένα για τον Gary Vee, επειδή εγώ είχα την ευκαιρία, αν ήξερω πώς, και έπηκα μέσα στο self-development φάση και έπηκα τον Gary Vee, τώρα αλλάξαν τη ζωή μου τάχα. Αλλάξαν το mindset μου, που το mindset είναι πιο δυνατόν πράγμα. Σωστός. Λοιπόν, τι θα προτιμούσε να κάνεις TikTok με τον Donald Trump ή με τον μοναδικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριον Αναστασιάδη? Σίγουρα με τον Donald Trump.
Και όχι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοίτα, νομίζω αν έκανα TikTok μαζί με τον Donald Trump, μόνο που είναι να τον Donald Trump ήταν να έρθει ο Αναστασιάτης. Ποτά. Σωστό, Νίο. Σωστό. Ευχαριστώ ρε Μαρίνο, ρε. Τελειώσαμε. Έχεις κάτι να πεις στο audience? Απλά, πράγμα εσένα που προσπαθεί να κάνεις content, δεν ξέρω πώς είναι να φύγει το βίντεο έξω, είναι πάρα πολλά long, πώς είναι να προκόψεις να κάνεις edit, αλλά μπράβο που μάζεσαι, you are investing your time in creating content. Πιστεύω ότι αν φύγει κάτι που θα είναι well quality, να κάνεις serve τον κόσμο. Μπράβο. Και εγώ τι θα κάνω το πράγμα, να βοηθήσω τον κόσμο όσο πιο πολλά μπορώ. Λοιπόν, thank you Μαρίνο μου, κάμε το follow, να τον κάνω tag στο screen, έξω πως το κάνω αλλά κάπου θα είναι και I wish you all the best, ρε Μαρίνο. You too, man. Bye-bye. Peace. And now sit back and enjoy the interview. Thank you for watching. I will always improve my content so I become better and better.